Να συνεχίσουμε τώρα στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και να δούμε πόσο πολύτιμες πραγματικά ήταν οι βοήθειες που προσέφερε η ελληνική ομάδα διάσωσης σε άλλη μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Δεν είναι μόνο το μόνο παράδειγμα, είναι όμως το πιο πρόσφατο παράδειγμα άμεσης επέμβασης και συνολικής από τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ΕΟΘ και φυσικά προσφέρουν σε εθελοντική βάση πάντα τη βοήθειά τους σε τέτοια περιστατικά και όχι μόνο. Για τον λόγο λοιπόν αυτό θα καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιό μας τον κύριο Ρίγα Τσίτα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΕΟΘ. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Τσίτα. Καλησπέρα σας, κυρία Σμιλή. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εθελοντών της ομάδας για την ευκαιρία που μας δίνεται να επικοινωνήσουμε. Μα είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική και σωτήρια πολλές φορές η δράση σας. Το πρωί μάλιστα διάβαζα ότι σε μια παραλία της Χαλκιδικής η επέμβαση των παιδιών της ΕΟΔ ήταν τόσο άμεση που κάποιος που είχε πάθει επιληπτική κρίση σώθηκε τελικά. Ναι. Δεν έμεινε βοήθειος, τουλάχιστον του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένα απλό παράδειγμα λέω τώρα. Κύριε Τσίτα, τι εστί πραγματικά ΕΟΔ, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης? Καταρχάς είμαστε εθελοντές, είναι ένα εθελοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Σαν ιδέα συνελήφθη το 1978 με 80 από μια ομάδα ανθρώπων φίλων του βουνού. Είδαν ότι υπάρχει ανάγκη διασωστών στο βουνό και ειδικά στον Όλυμπο. Αυτή η ιδέα σιγά σιγά μεγάλωσε αυτό το όνειρο και έγινε πραγματικότητα το 1994, οπότε και η ομάδα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έγινε επίσημα σωματείο. Μη κερδοσκοπικό εθελοντικό σωματείο. Όραμά μας, το οποίο είναι και αποστολή, είναι να σώζουμε ζωές και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας στο κοινωνικό ανθρωπιστικό επίπεδο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειαστεί. Και γι' αυτό, άμα δείτε τους καταστατικούς σκοπούς, είναι όλοι προσανατολισμένοι σε αυτό το σκοπό. Για την αποστολή μας, για το όραμά μας. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει σε ρεπορτάζ, άτομα που ανήκουν στην ομάδα, είτε στο υγρό στοιχείο, είτε στις άλλες, στα άλλα τμήματα της ομάδας. Και όλοι αναφέρουν αυτό που λέτε εσείς, κύριε Τσίτα. Ακριβώς ότι αυτός είναι ο σκοπός της ΕΟΔ. Ενισχύεται κατά διαστήματα το δυναμικό της. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Κάθε χρόνο έρχονται καινούργιοι εθελοντές. Φεύγουν εθελοντές, όχι γιατί κατά κύριο λόγο θέλουν να φύγουν, συνταξιδοτούνται. Αλλά συνταξιδοτούνται. Μα παντρεύονται, γεννάνε, παίρνουν μετάθεση, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Κουράζονται ίσως λιγότερο αυτό. Αλλά δεν είναι αποκλειστική αυτή απασχόληση πάντως το να είναι κάποιος εθελοντής στην ΕΟΔ. 100% εθελοντική, αλλά ο ελεύθερος χρόνος. Για μένα που είμαι συνταξιούχος, ο ελεύθερος χρόνος είναι μεγαλύτερος, είναι πιο πολλής. Mm-hmm. Για έναν που εργάζεται, είναι περιορισμένος. Αλλά όλοι προσφέρουμε τον ελεύθερο χρόνο μας και συνήθως βάζουμε και το χέρι στη τσέπη και άλλος λιγότερο, άλλος πιο βαθιά, για οικονομική υποστήριξη. Έτσι. Πόσα είναι περίπου τα μέλη της ΕΟΤ σήμερα? Να πούμε λίγο την οργάνωση για να καταλάβετε πώς είναι η δομή. Πανελλήνια πρωτοτυπία, ενώ είναι πανελλαδικό, η ΕΟΔ είναι πανελλαδική, η κεντρική διοίκηση είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Συνήθως είναι στην Αθήνα όλα, για εμάς είναι Θεσσαλονίκη. Από εδώ ξεκίνησε, εδώ είναι η κεντρική διοίκηση. Καλό είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό, για εμάς. Λοιπόν, διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, 7 μελές. Κάτω από αυτό υπάρχουν οι 2 διευθύνσεις, εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Και κάτω από τις διευθύνσεις, τα τμήματα που είναι τμήμα υγρού στοιχείου. Συγγνώμη. Παρεμπιπτόντως μου είπατε υγρό στοιχείο, ναι. Ναι. Τμήμα υγρού στοιχείου που ασχολείται με την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα ή στα ποτάμια, σε ορμητικά νερά, ναι, σε λίμνες. Το τμήμα ορεινής διάσωσης που ασχολείται με ορεινή διάσωση, κυρίως στον Όλυμπο. Το τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών, στα αγγλικά Urban Search and Rescue, δηλαδή μέσα στην πόλη και ασχολείται με σεισμούς, πλημμύρες, τέτοιες καταστροφές. Και το τμήμα ανθρωπιστικών αποστολών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών αποστολών.
έρχονται άλλα δύο τμήματα, τα οποία ο κύριος σκοπός τους είναι να εκπαιδεύσουν όλους τους υπόλοιπους εθελοντές, χωρίς να είναι επιχειρησιακά τμήματα 100%, που είναι το τμήμα πρώτων βοηθειών, γιατί πρέπει όλοι οι εθελοντές να είναι και διασώστες. Γιατί δεν έχει νόημα να πάω να βρω το θύμα για να μην μπορώ να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες. Άρα, τμήμα πρώτων βοηθειών να εκπαιδεύσει όλους τους υπόλοιπους διασώστες και να υποστηρίξει και τις επιχειρήσεις όποτε χρειαστεί. Και το τμήμα τηλεπικοινωνιών, έρευνας και τεχνολογίας, γιατί μία επιχείρηση χωρίς επικοινωνίες δεν μπορεί να στεφθεί από επιτυχία. Αυτό το τμήμα είναι που κάνει το συντονισμό ή υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα όταν ξεκινά μια επιχείρηση που θα αναλάβει το συντονισμό? Δηλαδή, πέρα από αυτούς που φεύγουν και βγαίνουν προς την επιχείρηση, υπάρχει στη βάση κάποιος που κάνει το συντονισμό? Ναι, ο διευθυντής επιχειρήσεων με τους βοηθούς του συντονίζει. Από ένα, άλλοι το λένε κέντρο επιχειρήσεων, εγώ το λέω συντονιστικό κέντρο, επειδή πιο πολύ συντονισμό κάνουμε και δεν διευθύνουμε επιχείρηση. Γιατί εμείς δεν επιχειρούμε από μόνοι μας, ούτε έχουμε ποτέ τη διεύθυνση μιας επιχείρησης μεγάλης. Τώρα αυτό είναι το επόμενο που θα ρωτούσα, κύριε Τσίτα. Με τους επίσημους φορείς, λοιπόν, πάντα η συνεργασία? Ο εθελοντισμός γενικά, αλλά κυρίως στην έρευνα διάσωση, υπάρχει για να καλύπτει τυχόν και αν υπάρχουν κενά του κρατικού μηχανισμού. Αν δεν υπάρχουν κενά στον κρατικό μηχανισμό, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης των εθελοντών. Εγώ πάντως δεν έχει τύχει σε ρεπορτάζ φυσικής καταστροφής να μην δω την ελληνική ομάδα διάσωσης. Σωστά. Τουλάχιστον σε πλημμύρα, σε φωτιά, οπωσδήποτε. Στο υγρό στοιχείο δεν το συζητάω, δεν νομίζω ότι πρωτοστατεί κάποιος άλλος. Όχι, είμαστε οι μεγαλύτεροι. Ίσως εδώ είναι και η λήψη του λιμενικού μας, αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματικά. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δίνουν αγώνα για να αποκτήσουν ένα σκάφος κάποιες ομάδες. Κατά καιρούς, ναι, δηλαδή, ναι, πραγματικά κάνετε αγώνες. Τώρα θα σας πω για το υγρό στοιχείο. Έχει γίνει ένα boom τώρα τελευταία λόγω του μεταναστευτικού. Καλό boom εννοείται, καλό, μάλλον. Ενισχυθήκατε, λοιπόν. Καλό, ναι, ναι. Μάλιστα. Να ολοκληρώσω λίγο για το πώς επιχειρούμε. Άρα, αφού επιχειρούμε, εάν υπάρχει ανάγκη και έχουμε σαν αρχή ότι δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε το κράτος, είναι το αντικαταστήσουμε, υποκαταστήσουμε, όποια λέξη θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ούτε ότι η διάσωση είναι ένας αγώνας δρόμου, ίσως είναι αγώνας δρόμου για το θύμα, αλλά είναι αγώνας δρόμου ποιος διασώστης θα πάει πρώτος να βγει πρώτος φωτογραφία να το διαφημίσει. Έτσι. Έχοντας αυτό το σκεπτικό στο μυαλό μας, λειτουργούμε, επιχειρούμε πάντοτε επικουρικά και υπό την επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο του αρμόδιου κρατικού φορέα. Με την προϋπόθεση ότι θα ξέρουν οι κρατικοί φορείς ποιος είναι αρμόδιος και δεν μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτό σίγουρα, ναι. Αυτό είναι καρφί για πέρυσι. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, ναι. Ήταν και η περσινή περίπτωση φωτιάς στο Μάτι, πολύ χαρακτηριστική σε αυτά τα θέματα. Πείτε μου λίγο με το μεταναστευτικό, τι έγινε, τι έχει αλλάξει. Στο δικό σας ρόλο και στην αντιμετώπιση. Το 2015, που τα κύματα των μεταναστών είχαν ανέβει τρομερά, σαν ομάδα διάσωσης έπρεπε να κάνουμε κάτι. Το πιο λογικό είναι να ανοίγεις το σιρτάρι, βγάζεις το σχέδιο επιχειρήσεων που το έχεις έτοιμο και το εφαρμόζεις. Αλλά δεν είχαμε κανένα σχέδιο. Και δεν πιστεύω ότι ούτε κανένα στην Ελλάδα είχε κανένα σχέδιο για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας αυτή την τραγωδία, έπρεπε κάτι να κάνουμε. Άρα, στείλαμε ό,τι διαθέσιμα μέσα διασωστικά, σκάφη δηλαδή, είχαμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και επειδή ήταν 24/7 οι επιχειρήσεις, στέλναμε και εθελοντές. Συγκεκριμένα για περίοδο 7 μηνών, 370 εθελοντές από όλη την υπηρετική χώρα και από τα άλλα νησιά ενίσχυσαν τις βάσεις μας, τα παραρτήματα του Ανατολικού Αιγαίου. Ταυτόχρονα όμως, επειδή η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι μέλος του IMRF, International Maritime Rescue Federation, και υπήρχε το τετραετές meeting στον Μπρεμεγάβεν της Γερμανίας εκείνη την εποχή, παρουσιάζαμε το πρόβλημα στους συναδέλφους των διασωστικών ομάδων
της Γερμανίας, της Ολλανδίας. Και ευαισθητοποιήθηκαν 5 από αυτές. Δημιουργήθηκε ένα Members Assisting Members, ένα πρόγραμμα. Και ενώ είχαμε ένα μικρό αριθμό σκαφών διασωστικών με μικρές δυνατότητες, βρεθήκαμε με ένα στόλο τώρα με 23 διασωστικά σκάφη, state of the art, με τα ραντάρ τους, τις θερμικές τις κάμερες, και είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα. Δικά σας πλέον. Δικά μας πλέον. Είναι περιουσιακά στοιχεία της ΕΟΔ πλέον 100% αυτά. 100% της ΕΟΔ περιουσιακά στοιχεία. Ευαισθητοποιήθηκαν οι Νορβηγοί με τη μεγαλύτερη προσφορά, 6 σκαφών. Οι Βρετανοί 2 σκάφη, οι Ολλανδοί 2 σκάφη, οι Σουηδοί 1 σκάφος, οι Γερμανοί 2 σκάφη. Και είναι δικά μας τώρα και είναι σε όλο το από Λέσβο, Χίο, Σάμο. Οι επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό βέβαια έχουν να τονίσει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όχι ότι έχουν εξαλειφθεί, απλά έχουν να τονίσει. Αλλά οι ανάγκες παραμένουν ανάγκες. Παραμένουν όσον αφορά τα συμβάντα. Και αν ισχύσουν και οι απειλές του Ερντογάν ότι θα καταργήσει την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ξαναρχίσουν οι ροές. Οι ροές, ναι. Μάλιστα. Είδαμε και στη Χαλκιδική ότι παρενέβη ο τώρα κύριε Τσίτα και εκεί ήταν πρώτη στην γραμμή βοήθειας, παροχής βοήθειας προς τους ανθρώπους που κινδύνεψαν με τη ζωή τους, πραγματικά κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Ευτυχώς είχαμε μόνο αυτό το μικρό αριθμό θυμάτων με το μέγεθος της καταστροφής. Αποτύχει. Αποτύχει, λέτε κι εσείς, έτσι. Για μένα, 1100% αποτύχει. Γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για το γεγονός, ένα γεγονός, γιατί έχω ακούσει πολλά και λόγω της εμπειρίας μου από τη μετεωρολογία, δεν είμαι μετεωρολόγος. Το γεγονός εννοείται του φαινομένου, φαινομένου. Της έντασης των ανέμων, του αέρα μαζί το με... Τι ήταν το φαινόμενο αυτό. Γιατί μέχρι και χθες έβλεπα σε ένα πανελληνίου εμβελίας κανάλι ένα ρεπορτάζ και μιλούσα για τον τυφώνα της Χαλκιδικής. Εντάξει, δεν είναι τυφώνας, δεν είναι κυκλώνας, δεν είναι τροπική καταιγίδα. Είναι κάτι, δεν είναι πρωτόγνωρο, είναι σπάνιο, δεν είναι πρωτόγνωρο. Και αν θέλουμε την επιστημονική του, πώς λέγεται επιστημονικά, είναι ένας συφώνας. Ένας συφώνας. Είναι ένα φαινόμενο τορνέιντο, που το λένε οι Αμερικάνοι. Θα το έχετε ακούσει, τορνέιντο. Ένα μικρό τορνέιντο ήταν όμως αυτό. Ναι. Υπάρχει κλίμακα ένταση τορνέιντο. Εμείς στην Ευρώπη τα μετράμε με διαφορετική κλίμακα από ό,τι τα μετράνε οι Αμερικάνοι. Εμείς έχουμε την τόρο κλίμακα. Είναι από ΤΑΦ1 μέχρι ΤΑΦ11. Εδώ πού ήμασταν. Δεν ξέρω αυτό, εάν ήταν σύμφωνας και πόσο ήταν, αλλά στην Ελλάδα μέχρι ΤΑΦ6 μπορεί να σχηματιστεί, το οποίο έχει ανέμους μέχρι 300 χιλιόμετρα την ώρα. Το κάτι μικρότερο ήταν αυτό. Κάτι μικρότερο ήταν αυτό. Λίγο. Είδατε τις εικόνες. Είδα. Εγώ είχα την τύχη, η ευκαιρία να ζω στην Αμερική 3,5 χρόνια, στα σύνορα Τέξας, Οκλαχώμα, που είναι στην καρδιά του λεγόμενου Tornado Alley, του μονοπατιού των τορνέιντο, των συφώνων. Ναι, αλλά εκεί προφανώς είναι θωρακισμένοι όσον αφορά τις υποδομές, έτσι δεν είναι. Όχι. Ό,τι και να κάνεις, δεν θωρακίζεσαι. Προετοιμασμένοι τουλάχιστον είναι. Προετοιμασμένοι, ναι. Και ξέρουν τι είναι αυτό που έρχεται. Ακριβώς. Έχουν. Το λέω πολλές φορές. Την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκα εκεί, λέω: καλημέρα, ήρθα, είμαι αυτός. Ωραία, κάτσε κάτω. Tornado Watch, Tornado Warning. Τι σημαίνει αυτό και τι θα κάνεις όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε μπορεί να δημιουργηθεί ένας συφώνας και τι θα κάνεις εάν όντως έχει δημιουργηθεί και έχει κάνει touchdown που λένε έχει ακουμπήσει στη γη. Είναι το watch και το warning. Είναι το πρώτο πράγμα που σου λένε. Ναι, έχουν συστήματα που μπορούν να... τα οποία τα έχουμε και εμείς. Να πούμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες κατάλληλες που μπορεί να δημιουργηθεί ένας τορνέιντο, το λέμε. Γιατί ο τσιφώνας δεν μου αρέσει, δεν είναι τόσο έπιχο. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά τα συζητάτε στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Φυσικά. Και τουλάχιστον τα βάζετε κάτω για να τα υπολογίσετε και αν ξανασυμβεί και έχουμε τέτοια φαινόμενα, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να είναι αυτό που θα βρούμε μπροστά μας ενδεχομένως.
κάποιες εικασίες, κάποια εικόνα που δυνητική, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να συμβεί αν έχουμε την ίδια ένταση σε ανάλογα φαινόμενα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που κάνουμε είναι, γιατί πιστεύουμε αυτό που πιστεύουν και οι γιατροί, ότι ένα γραμμάριο πρόληψη είναι 100 κιλά θεραπεία. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, να ενημερώσουμε τα μέλη μας και τον κόσμο τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Που θα έχει να αντιμετωπίσει ένα τορνέιντο, μια ισχυρή καταιγίδα, ένα σεισμό, μια πλημμύρα. Μάλιστα, αυτή την περίοδο τρέχουμε ένα πρόγραμμα 24 ημερίδων ανά την Ελλάδα. Ναι. Έχουν γίνει οι 8 με την υποστήριξη μιας μεγάλης εταιρείας, δεν χρειάζεται να πω τώρα. Έχουν γίνει οι 8, το 1/3 και υπολείπονται οι υπόλοιπες, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης από πλημμύρα, φωτιά και σεισμό. Γυρνάμε, είναι 4 ώρες ημερίδες με εξειδικευμένους, περισσότερο από μένα, να ενημερώσουν τον κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη έχει λάβει χώρα μια τέτοια ημερίδα. Έχει γίνει. Η πρώτη έγινε στη Χαλκιδική, η δεύτερη έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Αλέξανδρος. Το μας παραχώρησε η αυτοδιοίκηση, νομαρχία, πήγα να πω. Έχουμε κάνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν κάνει Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Και συνεχίζουμε τώρα, διακόψαμε λίγο λόγω καλοκαιριού, γιατί δεν θα είχαμε ανταπόκριση. Θα συνεχιστούν αυτές. Θα συνεχιστούν. Πότε, κύριε Τσιτά? Μέχρι και τον Οκτώβρη. Όπως αρχίσαμε από Θεσσαλονίκη, θα κλείσουμε πάλι από Θεσσαλονίκη, εδώ θα γίνει η τελευταία. Και μάλιστα προσπαθούμε τώρα να οργανώσουμε και μία μέσα στην έκθεση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μία τέτοια ημερίδα ενημέρωσης του κοινού. Τώρα, το Σεπτέμβριο δηλαδή. Ναι, κατά τη διάρκεια στην εβδομάδα της έκθεσης, αν τα καταφέρουμε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να την επικοινωνήσετε. Να την επικοινωνήσετε και σίγουρα και εμείς έτσι να κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ για να δείξουμε τις δράσεις σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσίτα. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να πούμε πολλά περισσότερα. Σήμερα γενικώς όλα τα θέματα της εκπομπής είναι πολύ ενδιαφέροντα πραγματικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να μην έχουμε συμβάντα, να μην χρειαστεί η δική σας η παρέμβαση, είναι ένα καλό και ήσυχο να καλοκαίρι. Είναι παρέμβαση μόνο για πρόληψη και ενημέρωση μόνο, και όχι ακριβώς, για... με ημερίδες και εκδηλώσεις ανάλογες. Και εμείς αυτό ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ. Και σχολεία, τα γνωστά σχολεία της ΕΟ, της εκπαίδευσης. Πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε εμείς ένα βίντεο τώρα για το φράγμα της Θέρμης, που πραγματικά είναι μία όση δροσιάς μοναδικής, με το φυσικό του κάλος, τη χλωρίδα και την πανίδα του, όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς που πολύ γρήγορα μπορούν να φτάσουν εκεί, αλλά και για όλους τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. 20 λεπτά μόλις από το κέντρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται μία πραγματική όαση δροσιάς. Το φράγμα της Θέρμης στον ομώνυμο Δήμο είναι μια όμορφη λίμνη που περιστοιχίζεται από δέντρα και πράσινο, φιλοξενεί χελώνες, βατράχια και πουλιά. Στο φράγμα της Θέρμης οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης και ξεχνιασιάς και να ξεφύγουν λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η ομορφιά της φύσης και τα παιχνίδια με το νερό είναι αυτά που χαλαρώνουν τον επισκέπτη. Το μοναδικής ομορφιάς φράγμα της Θέρμης μπορεί να επισκεφτεί κανείς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη, φθινόπωρο ή ακόμη και χειμώνας. Θα το δούμε και από κοντά. Πολλάρισε. Πολλάρισε, διαβάσατε και ήρθατε. Μάλιστα, ήρθατε. Στο τοπικό αναψυκτήριο και με θέα το νερό μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, μπορεί κανείς να χαλαρώσει, να πιει ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό ή ακόμη και να φάει. Πολλές φορές το σημείο φιλοξενεί δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Μπορεί κάποιος να έρθει μέσα στη δροσιά, να απολαύσει το καφεδάκι του, να πιει το ουζάκι του. Έχουμε εδώ τη λίμνη μας, έχουμε την παιδική χαρά που μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Γενικά έχει και τις πολύ ζεστές ημέρες, εμείς εδώ έχουμε αρκετή δροσιά. Οπότε ο κόσμος έχετε περπατάει, κάνει βόλτα? Περπατάνε, κάνουν τζόκινγκ με τα ποδήλατα, η φιλόζωη με τα σκυλάκια τους. Έρχεται ο κόσμος, το μας προτιμάει. Για να παρατηρήσει κανείς τα πτηνά και τα άλλα είδη που ζουν μέσα στο νερό στη λίμνη του φράγματος, αρκεί να πλησιάσει αρκετά κοντά στην εξέδρα που μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στο νερό της λίμνης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έχεις δει εδώ πέρα, έχεις δει ζωάκια, έχεις δει κάτι? Έχω δει χελώνες. Παίζω. Πού παίζεις? Παιδική χαρά. Σ' αρέσει εδώ πέρα? Ναι. Έχει δροσιά? Έχεις ποια άλλα παιδάκια που συναντάς εδώ πέρα? Ναι.
Παίζετε όλοι μαζί? Ναι. Είναι σαν να έχεις πάει σε κάποιο άλλο μέρος. Ξεκουράζεται και το μάτι του ανθρώπου, από τα πολλά προβλήματα που έχουμε όλοι. Γενικά είναι μια πολύ καλή λύση και έχει και πολλές επιλογές. Είτε θέλεις να φας, είτε να πιεις το καφέ σου, το ποτό σου, να έρθεις με την οικογένειά σου. Άλλωστε, ποιος δεν έχει επισκεφτεί το Φράγμα της Θέρμης σε μία από τις μεγάλες συναυλιακές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται εκεί με πρωτοβουλία του Δήμου, κυρίως τα καλοκαίρια. Πάμε να κάνουμε τώρα το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος πλέον των αυτοδιοικητικών.